κάνουμε εμείς και θα κάνουμε είναι πρώτον να προκηρύξουμε και δεύτερη θέση επικουρικού γιατρού και δεύτερη θέση επικουρικού γιατρού παθολόγου-ογκολόγου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε αυτές τις δύο θέσεις στις 2.000 μόνιμες στην πρόταση που θα μας στείλει το νοσοκομείο και η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Αυτό μπορώ να το πω από τώρα. Όσο αφορά το θέμα του ακτινοθεραπευτικού, θα υπάρξει η ολοκλήρωση της μελέτης. Και βέβαια, κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι η μελέτη. Το θέμα είναι να έχεις και τη δέσμευση κάπου να υπάρχουν χρήματα για να μπορούν να αγοραστούν και αυτά τα μηχανήματα. Έτσι. Λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πραγματικής μελέτης και όχι της προμελέτης που εδώ τσακωρόταν μεταξύ τους ποιος και τι κτλ. Λοιπόν, θα συνεννοηθούμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, διότι τώρα υπάρχει και μια αλλαγή των υγειονομικών περιφερειών, η οποία πρόσφατα σύντομα θα έρθει με νομοσχέδιο στη Βουλή. Δεν θα μείνει όπως είναι ο χάρτης του Αιγαίου. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά σύντομα. Και όλα θα μπουν σε έναν γενικότερο σχεδιασμό. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υπάρξουν γιατροί για την παθολόγη-ογκολόγη, ότι θα προκηρυχτούν και μόνιμες θέσεις σε αυτούς. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πραγματικής μελέτης και όχι αυτού του πράγματος το οποίο έκανε 3 χρόνια να τελειώσει και πηγαινόταν καταγγελόμενος ο ένας τον άλλον, θα δούμε είτε με την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, είτε με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αν υπάρχει δυνατότητα για το κτινοθεραπευτικό και αν αυτό δικαιολογείται και από τον αριθμό των ασθενών που χρήζουν τέτοια θεραπεία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.